μαράκι μου έχουν εδώ αρκετό καιρό, αλλά μπαίνοντας μέσα στο σπίτι από την πρώτη στιγμή ένιωσα λες και σε έχω δει χθες, προχθές, λες και σε βλέπω κάθε μέρα ένα πράγμα. Καλέ, εγώ έβαλα και τα καλά μου να σε προϋπαντήσω τώρα, τι λες τώρα. Αυτά είναι τα καλά σου. Τα πολύ καλά σου. Άμα ήξερες πώς ήθελα να βγω, ναι. Στο GNTM πήγα και γιατί ήθελα να γνωρίσω το modeling, αλλά μαζί με το modeling γνώρισα και τον τηλεοπτικό κόσμο. Δεν ήξερα. Οπότε απογοητεύτηκες, λοιπόν, στο λίγο. Όχι, δεν απογοητεύτηκα, απλά δεν είναι κάτι που με γεμίζει εμένα, σαν άνθρωπο. Okay. Στη φάρμα πήγα για να, κυριολεκτικά για δουλειά. Δηλαδή, τα χρειαζόμουν τα λεφτά, μην λέμε βλακίες τώρα, ήμασταν καραντίνα, ήταν όλα κλειστά. Ήταν μια επαγγελματική πρόταση. Έχεις έρθει στην Αθήνα για ένα θέμα το οποίο θες να τακτοποιήσεις με την υγεία σου και από ό,τι μου είπες είσαι σε μια φάση αυτή τη στιγμή να μπεις σε ένα χειρουργείο να το φτιάξεις. Δεν είναι χειρουργείο, θα είναι ενέσιμες επεμβάσεις, θα κάνω μία τη βδομάδα, το οποίο θα μπει ένα υγρό μέσα μου σαν τσιμέντο, θα φράξει τις φλέβες, δεν θα περνάει αίμα, θα ατροφήσουν και θα απορροφήσουν. Αυτό δεν σε τρομάζει καθόλου, γιατί έτσι πως το περιγράφεις, ξέρεις, είναι συγκλονιστικό. Έχω τρομάξει πάρα πολύ. 21 χρόνια το έχω, άστο να φύγει, να πάει στο καλό να πάει. Με το κομμάτι του modeling, τι κάνουμε? Θα σου πω, σε ό,τι casting έχω πάει, είτε με έχουν απορρίψει γιατί είμαι διάσημη, και είναι λογικό αυτό, γιατί όταν ο άλλος θέλει. Είσαι αναγνωρίσιμη, να... Ναι, αναγνωρίσιμη, σωστά, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η λέξη. Άμα ο άλλος θέλει να δείξει το μαγιό του. Θέλει να δείξει το μαγιό του, δεν θέλει να δείξει εμένα. Μπήκε σε μια διαδικασία να αποχωριστεί το πολύ μακρύ και πλούσιο μαλλί σου, το οποίο ξέρω ότι το αγαπάς πάρα πολύ. Και μάλιστα, για κάποιο λόγο λοιπόν, έχεις κρατήσει εδώ πέρα και το απομεινάρι, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτή την κοτσίδα. Τι συμβολίζει λοιπόν για σένα αυτό το κοτσιδάκι το οποίο το έχεις κρατήσει? Τα μακριά τα μαλλιά τα κρατούσα για να μπορώ να τα πιάνω κοτσίδα, γιατί βοηθάει στις αγροτικές δουλειές. Ναι. Παίρνοντας αυτή την πάσα που μου δίνεις, φαντάζομαι ότι και ένα τηλεοπτικό project όπως είναι η φάρμα, σου, για παράδειγμα, για σένα ήταν παιχνιδάκι. Δεν ήταν τίποτα τώρα αυτό εκεί. Άκου να δεις. Η φύση ποτέ δεν είναι παιχνιδάκι. Το ότι ήμουν πιο εξοικειωμένη από άλλα άτομα, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν παιχνιδάκι. Ναι. Δεν μου ήταν παιχνιδάκι να κουβαλήσω 15 ποτιστήρια για την Αγελάδα. Παρακολούθησες το μπάνιο που κάνανε η Σάσα Μπάστα μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη μέσα. Το είδες? Το είδες, ε? Έλεος, ρε παιδιά, με αυτό, έλεος. Έλεος, ε? Όχι, έλεος με το κομμάτι το δημοσιογραφικό πάνω στον μπάνιο. Ξέρεις τι όμως, επειδή έχει σχολιαστεί από πάρα πολλές εκπομπές. Ναι, και εμένα με είχε ρωτήσει ο Λιάγκας, με ρε Μαρία, με τόσο ωραίο σώμα, πως και δεν σε είχαν δείξει εσένα να κάνεις μπάνιο. Τι θέλεις να απαντήσω πάνω σε αυτό? Όχι, αυτό αν εσύ αισθάνεσαι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αισθάνομαι τι. Όλοι κάνουμε μπάνιο, όλοι έχουμε ένα σώμα. Τώρα, άμα κάποιος είναι πιο θελκτικό το σώμα του για κάποια ομάδα ανθρώπων. Εμένα, ας πούμε, δεν είναι θελκτικό το σώμα. Σε ενοχλεί όμως που το βλέπεις τηλεοπτικά? Δεν μ' αρέσει που δίνουν επιλεκτικά τηλεοπτικό χρόνο σε κάποια συγκεκριμένα άτομα που θεωρούν ότι έχουν καλύτερο σώμα. Γιατί, όπως σου είπα, κάθε σώμα είναι ωραίο. Όταν εγώ έκανα μπάνιο ή ο Πάτρας ή ο Ιατρόπουλος, το περνάγανε στον ντούκου. Άντε και γιατί τραγούδαγε ο Ιατρόπουλος και κάναμε φαν. Το περνάγανε τελείως στον ντούκου. Αλλά όταν έκανε ένα συγκεκριμένο άτομο μπάνιο, δείχνανε, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, ποιο ζουν πεθαίνει. Δηλαδή. Την κάθε λεπτομέρεια. Ένα σημάδι από τη γέννηση να είχε κάτω από το γόνατο εδώ πέρα, το είχα δει. Με τόση λεπτομέρεια.